αυτό. Έλατε. Καλά, με το μικρό δεν αντέχεστε και με τον πατέρα μια χαρά. Τι να πω. Πώς γίνεται αυτή η μεταμόρφωση? Πώς να το πω τώρα, αυτό μου βάζουνε. Βάζουνε στήθος καταρχάς. Μου βάζουνε αρκετά ρούχα. Έχει τύχει να παίξω, ας πούμε, και με τρία παντελόνια αντρικά. Φοράω δηλαδή το δικό μου από μέσα. Φοράω και άλλα δύο αντρικά από πάνω φαρδιά που τα πατάω και πέφτω. Και φαρδιά ρούχα, να μην φαίνονται τα χέρια μου και μακριά. Και νομίζω ότι είναι όλο έτσι φτιαγμένο. Δηλαδή και τα γυαλιά, τα πρώτα τουλάχιστον που φόραγα, ήταν πιο μεγάλα και από το πρόσωπο να φαρδένει. Και το χτένισμα ήταν, έκανε λίγο το κεφάλι καρπούζι. Και όλο. Το μακιγιάζ, φαντάζομαι όλα έχουν να κάνουν. Με την τηλεόραση. Λοιπόν. Θέλω να μου πεις πώς είναι για την γυναική, αν θέλεις, φιλαρέσκεια. Mm-hmm. Για αυτό το κομμάτι που. Κακά τα ψέματα και ειδικά σε όλες τις ηλικίες βέβαια, ειδικά όταν είμαστε πιο νέες. Πώς είναι να τσαλακώνεσαι τόσο πολύ εμφανισιακά? Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν έχω κανένα τέτοιο πρόβλημα. Ίσα μπορώ να πω ότι μου αρέσει. Mm-hmm. Αλλιώς δεν θα γινόμουν ηθοποιός. Mm-hmm. Ναι, μου αρέσει αυτό και το έκανα και από μικρή. Είναι το στοιχείο μου, δυνόμουνα. Πάντα έτσι λίγο ήμουν το καραγκιοζάκι, να το πω, ναι. Για να κάνω πλάκες και το έκανα αυτό συνέχεια.